Γεια σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα που διδάσκει ο κύριος Μινάς Ζασιγέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την επίλυση του 5ου εργαστηριακού φυλαδίου. Σκοπός της άσκησης είναι η διαχείριση διεργασιών στο λειτουργικό σύστημα Linux, η εκμάθηση κανονικών εκφράσεων, η καταγραφή των εντολών μέσω script και τέλος ο έλεγχος παραμέτρων στη γραμμή εντολών. Όλα τα λειτουργικά συστήματα μπορούν να εκτελούν ταυτόχρονα διάφορα προγράμματα, τα οποία ονομάζονται διεργασίες. Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα γνωρίσουμε τις διεργασίες στο λειτουργικό σύστημα Linux. Μας ζητείτε λοιπόν με τη χρήση της εντολής man να βρούμε την λειτουργία των εντολών ps, kill, kill all και top. Η ps δίνει το στιγμιότυπο των ενεργών διεργασιών κατά την εκτέλεση μιας εντολής. Η kill τερματίζει μια διεργασία πληκτρολογώντας τον αριθμό αυτής στο σύστημα. Η kill all τερματίζει όλες τις διεργασίες οι οποίες σχετίζονται με προγράμματα των οποίων το όνομα δίνεται στην εντολή ως παράμετρος. Τέλος, η top εμφανίζει τη διαχείριση διεργασιών. Επιπλέον, η εντολή jobs εμφανίζει τις διεργασίες που εκτελούνται στο παρασκήνιο. Η εντολή fg μεταφέρει στο προσκήνιο μία διεργασία παρασκηνίου. Η εντολή BG μεταφέρει μία διεργασία στο παρασκήνιο χωρίς να διακόπτεται η εκτέλεσή της. Ένα από τα βασικά προγράμματα του Linux είναι το πρόγραμμα που εμφανίζει τις τρέχουσες διεργασίες. Αυτό το πρόγραμμα είναι το PS. Η εντολή PS AXUW εμφανίζει όλες τις διεργασίες λοιπόν. Η παράμετρος A παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες άλλων χρηστών καθώς και του χρήστη. Η παράμετρος X παρουσιάζει τις διεργασίες που δεν εκτελούνται στο τερματικό. Η U παρουσιάζει πληροφορίες που σχετίζονται με τις ακόλουθες λέξεις User, ID, CPU, Memory και άλλες. Τέλος, η W χρησιμοποιεί 132 στήλες για την εμφάνιση των πληροφοριών. Εάν δώσουμε την εντολή, η έξοδος που θα πάρουμε είναι αυτή που φαίνεται στο τελευταίο μέρος της οθόνης σας. Αυτά που μας ενδιαφέρουν είναι οι παρακάτω στήλες. Η πρώτη στήλη δίνει τον χρήστη που εκτελεί τη διεργασία. Η δεύτερη, το Process ID. Η τέταρτη, το πόση μνήμη καταναλώνεται από τη διεργασία. Και τέλος, η ενδέκατη στήλη δίνει το όνομα του προγράμματος. Πληκτρολογούμε λοιπόν την εντολή PS AXUW που είδαμε προηγουμένως. Όπως βλέπουμε, δεν υπάρχει διεργασία με PID 1. Η διεργασία που έχει το μεγαλύτερο PID είναι αυτή που πληκτρολογήσαμε μόλις, δηλαδή η PS AXUW με PID 5170. Η διεργασία που χρησιμοποιεί την περισσότερη μνήμη είναι η πρώτη, που χρησιμοποιεί 0,1% της μνήμης και έχει PID 5024. Όπως βλέπετε, στην πρώτη στήλη δεν εμφανίζεται κάπου μόνο ένας αριθμός και όχι όνομα χρήστη. Αν υπήρχε, θα έπρεπε να εξεταστεί από κάποιον διαχειριστή. Στο Linux υπάρχουν διεργασίες που εκτελούνται στο προσκήνιο και διεργασίες που βρίσκονται στο παρασκήνιο. Για να καταλάβουμε τη διαφορά, εκτελούμε το πρόγραμμα GDB. Όταν το εκτελέσουμε λοιπόν, θα δούμε ότι περιμένει εντολές. Θα δούμε ότι μόλις εκτελεστεί, περιμένει τις εντολές μας αφού εμφανίζεται η προτροπή GDB. Πατάμε Ctrl Z και βλέπουμε ότι έχει γίνει stopped. Δίνουμε την εντολή PS AXUW για να δούμε όλες τις διεργασίες. Το JDB έχει PID 5621 όπως βλέπουμε.
Έπειτα, δίνουμε jobs. Αν δώσουμε jobs, η JDB είναι σε κατάσταση stopped, όπως βλέπουμε. Η επόμενη εντολή που θα πληκτρολογήσουμε είναι η DD. Αυτή η εντολή δημιουργεί ένα αρχείο με όνομα MyFile στον κατάλογο που βρισκόμαστε με μηδενικά μεγέθους 10 εκατομμυρίων επί 512 bytes. Μόλις πατήσουμε Enter, πατάμε Ctrl Z. Όπως βλέπουμε και η διεργασία αυτή είναι σε κατάσταση stopped. Άρα συνολικά έχουμε δύο διεργασίες σε κατάσταση stop. Για να επιστρέψουμε στην παρασκηνιακή διεργασία JDB και να συνεχίσουμε την εργασία μας, δίνουμε FG επί της 101. FG δίνουμε για να έρθει η διεργασία στο προσκήνιο με επί της 101 προσδιορίζουμε την πρώτη διεργασία. Δίνουμε Quit. Προκειμένου να εκτελέσουμε τη διεργασία DD στο παρασκήνιο, δίνουμε BG επί της 102. Αμέσως μετά δίνουμε top, το οποίο μας εμφανίζει τις διεργασίες που εκτελούνται και χρησιμοποιούμε πόσο χρησιμοποιείται η CPU. Η CPU χρησιμοποιείται 89,99% όπως φαίνεται. Το PID της συγκεκριμένης διεργασίας είναι 6074. Πατάμε Q για να επιστρέψουμε. Προκειμένου να τερματίσουμε τη διεργασία, θα δώσουμε kill και το PID, δηλαδή kill 6074. Για να τερματίσουμε την εκτέλεση της παραπάνω διεργασίας με τη χρήση του προγράμματος kill all, θα δώσουμε kill all και dd. Μια κανονική έκφραση είναι ένα συγκεκριμένο είδος προτύπου κειμένου που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Με τις κανονικές εκφράσεις μπορούμε εύκολα να βρούμε κείμενο που συμφωνεί με κάποιο πρότυπο μέσα σε δεκάδες ή εκατοντάδες ή και πολύ περισσότερες γραμμές. Τις κανονικές εκφράσεις τις συναντάμε σε πολλές μορφές. Η σύνταξη που θα χρησιμοποιηθεί είναι η grep εντολή του Unix. Οι κανονικές εκφράσεις αποτελούνται από συνδυασμό κανονικών χαρακτήρων, με έναν ή περισσότερους μεταχαρακτήρες. Οι μεταχαρακτήρες είναι χαρακτήρες με ειδική σημασία που καθορίζεται από το φλοιό που τους χρησιμοποιεί. Οι κανονικές εκφράσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εντολές και προγράμματα του Unix για να προσδιορίσουν ονόματα αρχείων, να ανιχνεύσουν περιεχόμενα αρχείων, να μεταβάλουν περιεχόμενα αρχείων. Μία κανονική έκφραση είναι μία σειρά από κανονικούς χαρακτήρες και ειδικούς τελεστές. Οι κανονικοί χαρακτήρες περιλαμβάνουν το σύνολο των πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων, τα ψηφία και άλλους συχνά χρησιμοποιούμενους χαρακτήρες, όπως είναι το θαυμαστικό, η δίεση και το παπάκι. Οι ειδικοί τελεστές είναι αυτοί που βλέπετε στην οθόνη σας και για παράδειγμα, η τελεία ταιριάζει οποιοδήποτε χαρακτήρα εκτός από την αλλαγή γραμμής, οι αγγείλες ταιριάζουν ένα χαρακτήρα από ένα συγκεκριμένο εύρος, ενώ το δολάριο ταιριάζει στο τέλος της γραμμής. Η τυπική χρήση των κανονικών εκφράσεων είναι στο grep. Με το grep μπορούμε να φιλτράρουμε τις γραμμές που συμφωνούν με κάποιο πρότυπο, είτε να φιλτράρουμε τις γραμμές που δεν συμφωνούν με κάποιο πρότυπο. Βλέπουμε το παράδειγμα πρώτο, που βρίσκει στο LS τη γραμμή που έχει ιδιοκτήτη root, ενώ το δεύτερο παράδειγμα βρίσκει στο LS τη γραμμή που δεν έχει ιδιοκτήτη root. Ακολουθούν οι εντολές για κάποιες ερωτήσεις του φυλαδίου. Η πρώτη εντολή απομακρύνει από την έξοδο τη γραμμή του LS, παύλα L, που αναφέρεται το total και ένας αριθμός. Η δεύτερη εμφανίζει μόνο τους καταλόγους από το LS. Η τρίτη μόνο τα αρχεία, ενώ η τελευταία μόνο τους δεσμούς, δηλαδή τα link από το LS παύλα L. Εν συνεχεία, βλέπουμε την εντολή που εμφανίζει μόνο τις γραμμές από το αρχείο /password που δεν έχουν δίεση στο πρώτο χαρακτήρα, με τη χρήση της cat.
Ακόμα βλέπουμε την εντολή που εμφανίζει μόνο τις γραμμές από το ίδιο αρχείο που δεν έχουν άνω-κάτω τελεία. Πάλι χρησιμοποιούμε την εντολή CAT. Έπειτα, με τη χρήση της PSAXQ, εμφανίζουμε μόνο τις γραμμές από την εντολή αυτή που δεν ανήκουν στο χρήστη root. Τέλος, εμφανίζουμε μόνο τις γραμμές από την ίδια εντολή που έχουν κατάσταση IDLE. Εάν θέλουμε να εμφανίσουμε την αντίστροφη εντολή, θα βάλουμε παύλα V. Ας δούμε μερικές ακόμα εντολές. Αρχικά βλέπουμε την εντολή που εμφανίζει μόνο τις γραμμές που ξεκινάν από δίεση στο αρχείο ETC Password. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται η grep. Η ίδια εντολή θα χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση μόνο της γραμμής που ξεκινάει από 4 μικρούς λατινικούς χαρακτήρες και μετά υπάρχει άνω-κάτω τελεία. Δίνονται δύο ακόμα εντολές. Η πρώτη καταμετρά τις γραμμές από την εντολή PSAXU που δεν έχουν κατάσταση IDLE. Τέλος, η εντολή grep που δίνεται καταμετρά τις γραμμές που ξεκινούν με 4 μικρούς λατινικούς χαρακτήρες και μετά υπάρχει η άνω-κάτω τελεία. Η διαφορά με την δεύτερη εντολή στη διαφάνεια είναι ότι αυτή καταμετρά. Η τελευταία εντολή καταμετρά τις γραμμές που έχουν τη λέξη μετά με κεφαλαίους ή μικρούς λατινικούς χαρακτήρες στη σελίδα in.gr και είναι η wget. Συνεχίζουμε με την ανάπτυξη των σεναρίων φλοιού που ζητείται να υλοποιηθούν από το εργαστηριακό φυλάδιο. Το πρώτο σενάριο φλοιού θα δέχεται ακριβώς μία παράμετρο. Ο έλεγχος γίνεται με τη χρήση του δολάριου δίεση. Ελέγχεται λοιπόν αν δόθηκε ακριβώς μία παράμετρος, καμία παράμετρος ή περισσότερες από μία παράμετρη. Σε περίπτωση που δεν δοθεί ακριβώς μία παράμετρος, εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα. Εάν δοθεί ακριβώς μία παράμετρος, τότε με τη χρήση της grep βρίσκουμε την λέξη που δόθηκε από τον χρήστη με την παράμετρο, η οποία πρέπει απαραίτητα να αποτελείται από μικρούς λατινικούς χαρακτήρες. Αυτό γίνεται με τη χρήση της grep. Ελέγχεται λοιπόν εάν βρέθηκε έστω και μία φορά η παράμετρος στο ETC password και αν ναι, εμφανίζεται the word is found. Διαφορετικά, εμφανίζεται the word is not found. Τρέχουμε λοιπόν το σενάριο φλοιού αρχικά με την παράμετρο yes και βλέπουμε ότι η λέξη αυτή δεν υπάρχει μέσα στο αρχείο μας. Αν όμως δώσουμε για παράδειγμα την λέξη root, βλέπουμε ότι το root είναι μέρος μιας μεγαλύτερης λέξης, αλλά παρόλα αυτά εμφανίζεται μήνυμα ότι η λέξη αυτούσια δεν εμφανίζεται στο αρχείο μας. Συνεχίζουμε με το δεύτερο σενάριο φλοιού προς υλοποίηση, το οποίο θα δέχεται πάλι κατά τον ίδιο τρόπο μία και μόνο μία παράμετρος, η οποία παράμετρος θα είναι λέξη με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες. Ως εδώ λοιπόν δεν υπάρχουν διαφορές από το προηγούμενο πρόγραμμά μας. Όμως, εάν η λέξη με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες δεν είναι σωστή, δεν αποτελείται λοιπόν από χαρακτήρες λατινικούς μικρούς, θα ερωτά το χρήστης να δώσει μία λέξη με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες ξανά. Αυτό γίνεται με τη χρήση της while. Ελέγχεται λοιπόν εάν έχει δοθεί μία ακριβώς παράμετρος. Με τη χρήση της while, αν αυτή η παράμετρος δεν είναι μικρός λατινικός χαρακτήρας, τότε ζητείται ξανά να δοθεί από το χρήστη και τελικά ελέγχεται μέσα στο ETC password αν αυτή η λέξη βρέθηκε ή όχι. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας και βλέπουμε ότι λειτουργεί ορθά με παρόμοιο τρόπο με το πρόγραμμα σε ένα που τρέξαμε προηγουμένως. Συνεχίζουμε με το σενάριο φλοιού σε 3. Αυτό αποτελείται από δύο αρχεία, το update και το locate. Το πρώτο θα περιέχει μέσα μόνο μία γραμμή κώδικα. Αυτή θα είναι η εντολή find, η οποία δημιουργεί ένα αρχείο file στον κατάλογο τον οποίο βρισκόμαστε
και περιέχει όλα τα αρχεία από τη διαδρομή Home. Το επόμενο αρχείο που θα υλοποιήσουμε είναι το Locate. Αυτό υλοποιείται με παρόμοιο τρόπο με το C1. Τα μόνα που αλλάζουν είναι το αρχείο στο οποίο θα ψάξουμε, εδώ είναι το file.db του καταλόγου μας, ενώ η παράμετρος που θα δέχεται δεν θα είναι απλά μία παράμετρος αποτελούμενη από λατινικούς χαρακτήρες, αλλά θα μπορεί ακόμα να περιέχει αριθμούς και την τελεία. Δεν μπορούμε να τρέξουμε το πρόγραμμα, καθώς στην διαδρομή Home δεν υπάρχουν αρχεία. Όποια παράμετρο λοιπόν και να δώσουμε, το αποτέλεσμα που θα πάρουμε είναι ότι δεν βρέθηκε η παράμετρος που δώσαμε. Προχωράμε στο σενάριο φλοιού σε 4. Στην αρχή του σενάριου φλοιού δημιουργούμε δύο προσωρινά αρχεία και έπειτα ορίζουμε τη URL που μας αφορά. Εδώ επιλέξαμε τη URL που δίνεται στο εργαστηριακό φυλάδιο. Με την wget αποθηκεύουμε τη σελίδα στο προσωρινό αρχείο temfile1. Στη συνέχεια εκτελείται η εντολή sleep, με την οποία η διεργασία μεταβαίνει σε κατάσταση block. Ύστερα από αυτό το χρονικό διάστημα, επισκεπτόμαστε πάλι την ίδια σελίδα με την wget. Αυτή τη φορά την αποθηκεύουμε στο temfile2. Με μία if και τη συνθήκη diff temfile1 temfile2 γίνεται σύγκριση των δύο αρχείων. Αν είναι διαφορετικά, εμφανίζεται μήνυμα, ενώ αντιγράφεται με τη χρήση της copy το temp2 στο temp1. Σε διαφορετική περίπτωση, εμφανίζεται μήνυμα ότι τα δύο αρχεία είναι ίδια. Τρέχουμε το σενάριο φλοιού αφού το κάνουμε εκτελέσιμο. Θα χρειαστεί να περιμένουμε όσο χρόνο έχουμε δώσει στην εντολή sleep, προκειμένου να γίνει η ανανέωση και η επαναγραφή της σελίδας. Βλέπουμε λοιπόν ότι παίρνουμε στοιχεία από τη σελίδα, περιμένουμε για λίγο χρονικό διάστημα. Και εμφανίζεται ότι τα δύο αρχεία είναι ίδια, καθώς δεν υπήρχε καμία αλλαγή. Προχωράμε στη δημιουργία του τελευταίου σεναρίου φλοιού σε 5. Και σε αυτό, στην αρχή του σεναρίου φλοιού, δημιουργούμε τα δύο προσωρινά αρχεία και ορίζουμε την URL που θα χρησιμοποιήσουμε. Εδώ είναι η icte.wom.gr. Με την wget αποθηκεύουμε τα δεδομένα σε ένα προσωρινό αρχείο και με το grep βρίσκουμε τις γραμμές που έχουν τηλεφωνικό πρόθεμα, το πρόθεμα της Κοζάνης, δηλαδή 24610. Εφόσον καταγράψουμε αυτά τα στοιχεία στο temfile2, τότε μετράμε πόσες γραμμές έχουν τηλέφωνο και εμφανίζουμε τον αριθμό στην οθόνη. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας και βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν τηλέφωνα που να αντιστοιχούν στον ομό Κοζάνης μέσα στο site. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η επίλυση του 5ου εργαστηριακού φυλαδίου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.